έχουμε την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση ΑΔΔΗ και ΓΕΣΕ. Από πού θέλετε να το ξεκινήσετε? Για το λόγο που γίνεται αυτή η κινητοποίηση. Ας πάμε από εκεί. Καταρχήν, σήμερα είναι 11 η ώρα, όπως έχουμε πει. Στην πλατεία Ελευθερίας είμαστε και η ΑΔΔΗ και η ΓΕΣΕ. Εμείς καλούμε τους δημοσίους υπαλλήλους φυσικά και τους ιδιωτικούς να ξαναενώσουμε τις φωνές μας για να διεκδικήσουμε αυτό το αυτονόητο. Το αυτονόητο είναι ότι πρέπει να βρεθεί, να βρεθούν αυτοί οι οποίοι διαχρονικά έτσι, είναι οι ένοχοι για αυτό το δυστύχημα το φοβερό. Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το βασικό. Απλά θεωρώ, κυρία Δουζιεράκη, και μια μας δίνετε την ευκαιρία να πω το εξής. Θεωρώ ότι ο κόσμος, και μιλώντας με τους συναδέλφους μας, με τους συμπολίτες μας, ας πούμε, δεν έχει μόνο. Ήταν η αφορμή όλο αυτό το δυστύχημα στα Τέμπη. Έτσι. Αυτή η αφορμή, λοιπόν, για να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θεωρώ ότι τα προβλήματα είναι πολλαπλά. Έτσι. Μην ξεχνάμε τι περάσαμε σαν χώρα τα τελευταία 12 χρόνια. Έτσι, τα τελευταία 12 χρόνια, δηλαδή από ένα μνημόνιο που ξεκινήσαμε το 2010, σαν χώρα, έτσι, έχουμε πιεστεί αρκετά. Και το βλέπουμε όλοι μεταξύ μας καθημερινά. Όλοι. Κρίση, οικονομική κρίση, βλέπουμε μια υγειονομική κρίση μετά, βλέπουμε επιχειρήσεις να κλείνουμε, βλέπουμε ανέργους. Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν ο πόλεμος, και αν είναι ο πόλεμος τέλος πάντων, η ακρίβεια. Γνωρίζετε ότι έχουν ξεπουληθεί σχεδόν όλα τα πράγματα, έχουν περάσει ιδιωτικά χέρια, η ενέργεια. Μην ξεχνάμε τη ρήτρα αναπροσαρμογής που μιλούσαμε πέρυσι τέτοιο καιρό. Τι πλήρωσε ο λαός, τι μάρμαρο πλήρωσε. Πλήρωσαμε όλοι. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι πάμε για πώληση της ΔΕΗ, γενικώς μάλλον του νερού, από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω αν τέλος πάντων με όλη αυτή την καταγραφή του κόσμου κάτι δεν ξεπουληθεί. Έτσι. Ξεπούλησαν τα χρέη των τραπεζών σε εταιρείες οι οποίες μας κυνηγάνε κάθε μέρα. Δηλαδή, προσέξτε, μιλάω με φίλους και θα σας πω και προσωπικό θέμα. Στις 5-6 μέρες, έτσι, στις 5-6 μέρες που λύγει ένας λογαριασμός ΔΕΗ, σε παίρνει μια εταιρεία ή οποιαδήποτε εταιρεία που διαχειρίζεται τα χρήματά της, έτσι, τη ΔΕΗ, και σε ενοχλεί για 5 μέρες που λύγει ένας λογαριασμός. Δηλαδή, ξέρετε, ο κόσμος πια έχει πιεστεί, έχει αγανακτήσει και γι' αυτό κατεβαίνει στον δρόμο. Θεωρώ ότι τα Τέμπη, που πραγματικά ήταν, χάθηκαν αθώες ψυχές, ήταν η αφορμή. Έτσι, δηλαδή, το βλέπουμε εμείς. Με τα Τέμπη. Συγγνώμη, αλλά είναι και άποψη πολλών φίλων και συναδέλφων. Με τα Τέμπη ξεχύλισε το ποτήρι, λέτε. Ακριβώς. Αυτό θεωρώ. Δηλαδή, για να συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, φυσικά πονούμε αυτούς. Πονούμε αυτούς που αυτή τη στιγμή είναι πλέον σε ένα πένθος και θα είναι και μια ζωή σε ένα πένθος, γιατί συνήθως κυρίως χάθηκαν να δώσει ψυχές, νέες ψυχές, αλλά θεωρώ ότι αυτό έχει ξεχυλίσει το ποτήρι. Έτσι. Γιατί αυτά ήταν πραγματικά ένα δυστύχημα το οποίο μπορούσε να αποφευθεί από ό,τι λένε οι ειδικοί. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Όπως και να έχει, μάθαμε και προχθές για την ογκολογική κλινική, δυστυχώς, των παιδιών. Ξεπουλήθηκε και αυτή, πέρασε ιδιωτικά χέρια. Τι θα παραμείνει δημόσιο σε αυτόν τον τόπο? Ξέρετε, προχθές είχαμε μια συνάντηση στον ΕΦΚΑ. Ως πρόεδρος της ΑΔΔΗ, η ΑΔΔΗ παρευρέθηκε. Στον ΕΦΚΑ μας, τέλος πάντων, ο σύλλογος εκεί του ΕΦΚΑ μας είπε ότι ανέμακτα, και δεν το μάθε κανείς μας, πέρασε στα χέρια το επικουρικό ταμείο σε ιδιώτες. Τα γνωρίζει αυτά ο κόσμος. Εμείς που δουλεύουμε 15-20 χρόνια στο δημόσιο, ή και οι ιδιωτικοί πάλι, δεν νομίζω ότι κουβεντιάζουμε πια για επικουρικά ταμεία. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα συζητάμε, αλλά δυστυχώς δεν βγάζουμε άκρια. Οι εξελίξεις είναι αλήθεια σε αυτό που λέτε, κύριε Δερμιτζάκη. Τις περισσότερες φορές μας ξεπερνούν, δεν τις προλαβαίνουμε, και τα περισσότερα γίνονται σε ώρες που πραγματικά δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Ξέρετε κάτι, εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι, τώρα το λέμε και αυτό, αλλά στο τέλος έχουμε φτάσει με τη δυστυχία που βλέπουμε γύρω μας, να μην το λέμε, αν και είναι ένα σοβαρό επιχείρημα. Εμείς, σαν δημόσιο υπάλληλοι, δεν παίρνουμε ούτε καν δώρα πια. Δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων, μας τα κόψαν στο όνομα μιας οικονομικής κρίσης, την οποία στην ουσία στοχοποιηθήκαμε ότι το φέραμε εμείς. Που στην ουσία, από ό,τι βλέπετε, τελικά δεν το φάγαμε τον παχτολό των χρημάτων, από ό,τι φάνηκε τα τελευταία χρόνια εμείς. Κάποιοι άλλοι τα φάγανε. Και γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί. Ή γνωρίζουμε κάποιους από αυτούς. Και ξέρετε κάτι, θα σας μεταφέρω κάτι το οποίο, ειλικρινά σας το λέω,
πριν τρεις μέρες που το είδα στο ίντερνετ, με ανησύχησε και θα το μεταφέρω έτσι, όχι μόνο σαν συνδικαλιστής, αλλά ως πολίτης αυτού του τόπου. Ειλικρινά σας το λέω. Μπαίνοντας σε ένα site να δω τον καιρό, και το έχω κρατήσει, γιατί θα το δημοσιεύσω. Και θα το πω σήμερα και στο λόγο μου στην Πλατεία Ελευθερίας, γιατί πραγματικά με στεναχώρησε. Μπαίνοντας λοιπόν αυτόν τον καιρό, παρακάτω εκεί που βγαίνουν οι διαφημίσεις, λέει ψάξτε για σπίτια από πληστηριασμούς στο Ηράκλειο. Να αγοράσουμε δηλαδή. Ναι, το έχω δει αυτό. Αυτό δεν. Εμένα με γέμισε στεναχώρια. Δηλαδή να ψάξω του συμπολίτη μου, το οποίο για 5.000 ή 10.000, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, του πήραν το σπίτι. Και να πάω εγώ, αν έχω χρήματα, να το αγοράσω. Επειδή το πήρε το ξένο φαντ που διαχειρίζεται πια το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας ΤΑΔΕ. Είναι κατάντια πάντως, κυρία Δουλγεράκη, όλο αυτό. Το λέω πέρα από κομματικά και πολιτικά πιστεύω του καθενός. Θεωρώ ότι όποιος και να κυβερνά αυτή τη στιγμή τον τόπο αυτόν, πρέπει να αντιδράσουμε. Ειλικρινά το λέω με όλη την ευαισθησία που μπορεί να έχει ένας πολίτης σε αυτόν τον τόπο. Όταν σου διαφημίζουν ότι πάρε το σπίτι του διπλανού σου που του το πήραν από πληστηριασμό και από πρώτη κατοικία, θεωρώ ότι είμαστε ανήθικοι πια σαν πολίτες, σαν λαός. Αυτό. Λοιπόν. Γι' αυτό σας λέω ότι η οργή είναι πολλαπλή. Δεν είναι ότι έγινε αυτό. Αυτό ξεχύλισε το ποτήρι και βγήκε αφορμή. Και δυστυχώς βρήκαμε σαν λαός, για να κάνουμε και μια αυτοκριτική, βρήκαμε σαν λαός αφορμή αυτό το γεγονός να κατεβούμε στους δρόμους. Που δεν έπρεπε να υπάρχει αυτό το γεγονός για να κατεβούμε στους δρόμους. Δυστυχώς. Είτε γιατί κάποιοι είχαν κουραστεί, είτε γιατί είχαν απογοητευτεί και μέτρησε ο καναπές και η οθόνη μπροστά, αυτό το μαγικό κουτί, αλλά το ότι βγαίνει ο κόσμος μπροστά σήμερα, κλείνοντας την πόρτα του σπιτιού του και βγαίνοντας έξω στο δρόμο, λέτε ότι σημαίνει πολλά, δηλαδή ο συμβολισμός είναι πολλαπλός. Αυτό πιστεύουμε εμείς και θεωρώ ότι ο κόσμος, αν συζητήσετε και εσείς και αν το δείτε και το επικοινωνήσετε γι' αυτό με φίλους και τα λοιπά, θα δείτε ότι θα σας πούν το ίδιο. Δηλαδή, πού αντέχετε πια αυτή η ακρίβεια όταν πας και βάζεις μια βενζίνα που κάνει 2 ευρώ? Πόσο θα αντέξει ένας μέσος, εγώ δεν λέω ένας άνθρωπος, δεν συζητάω για ανθρώπους που είναι άνεργους, έτσι. Και δεν μιλάμε για αυτούς που είναι στον ιδιωτικό τομέα και παίρνουν 700 ευρώ, παράδειγμα, και μπορεί να δουλεύει ο ένας. Για αυτούς τους ανθρώπους ούτε καν δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Λυπάμαι πώς θα ζήσουν. Αλλά εγώ σας λέω για ένα μέσο πολίτη, ο οποίος δουλεύουν 2 άτομα. Παρ' όλα αυτά, πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, σε όλη αυτή την ακρίβεια? Να τα βάλουμε κάτω και να τα δούμε. Και να έχει 2 παιδιά να τα σπουδάζει. Κάντε το άρθρισμα να δούμε πώς θα βγει. Θα μου πείτε τώρα έγινε αυτό. Όχι. Είναι όμως διαχρονικά προβλήματα. Και αυτά τα διαχρονικά προβλήματα δημιουργούσαν αυτή την διαχρονική οργή, πιστεύω. Μάλιστα. Για να ξέρει ο κόσμος, ακούσαμε τους λόγους που πραγματικά ξεχύλισε το ποτήρι, έτσι όπως τους αντιλαμβάνεστε και τους καταγράφετε. Να πούμε σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο τομέα, ότι πολλές ομοσπονδίες, πολλά σωματεία έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους, ότι θα υπάρχουν θέματα και προβλήματα με την παροχή υπηρεσιών σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες. Ας το ξέρει ο καθένας αυτό, έτσι, και ας το γνωρίζει. Και επίσης λέτε ότι στις 11 το πρωί θα είναι η συγκέντρωση μαζί με την ΓΕΣΕ στην Πλατεία Ελευθερίας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δερμηδάκη. Θα είναι κόσμος αρκετός, πιστεύω, πάλι, όπως και την προηγούμενη φορά, και μην πω περισσότερος, αλλά θα είναι πάντως. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το γεγονός ότι βγαίνουν και τα νέα παιδιά στους δρόμους μετράει πια διαφορετικά. Είναι μια ελπίδα. Είναι μια ελπίδα. Άσχετα βέβαια με εκείνο το νομοσχέδιο που πέρασε και οι κινητοποιήσεις των μαθητών ποινικοποιούνται και εντάσσονται στην ενδοσχολική βία και δεν ξέρω τι παρακάτω. Ως μήνυμα και πώς αυτό εκλαμβάνεται. Δώστε μου 15 δευτερόλεπτα και συγγνώμη σας διακόπτω. 15 δευτερόλεπτα ίσα. Δεν θα καθόλου καταλάβω το χρόνο. Επειδή μίλησα και άλλες φορές για αυτό το θέμα, και όχι μόνο εγώ, και άλλοι εκπαιδευτικοί, όχι μόνο πρόεδρος αυτή τη στιγμή του Νομαρχιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, αλλά και ως δάσκαλος. Εντάξει. Θεωρείται αυτή τη στιγμή ότι ποινικοποιείται πραγματικά μια διαδήλωση ή τέλος πάντων κάτι που διεκδικεί ένας νέος άνθρωπος και το έρχεσαι και το κολλάς πονηρά ως Υπουργείο Παιδείας δίπλα στο να ότι καταστέλεις την βία στα σχολεία,
Δηλαδή, το bullying που γίνεται, που είναι ένα πραγματικά πρόβλημα που θα μας απασχολήσει στις επόμενες γενιές, σας το λέω έτοιμα, δυστυχώς, στα σχολεία και από τα δημοτικά που γνωρίζω. Έτσι, η έξαρση βίας που συμβαίνει και μέσα στα παιδιά που είναι πολλαπλή, που δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε τώρα. Όχι, θα το πείτε πάρα πολύ απλά. Ότι αυτό που συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει μέσα. Δεν θα το πάμε σε άλλο θέμα, αλλά είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Αυτό που συμβαίνει μέσα στην ελληνική οικογένεια πίσω από τις κλειστές πόρτες μεταφέρεται στο σχολείο, στην αυλή του σχολείου. Το λέτε όλοι εσείς οι δάσκαλοι. Αυτό ισχύει, υπάρχει έξαρση βίας. Εμείς δηλαδή κάνουμε αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, οι εκπαιδευτικοί γενικώς στα σχολεία κάνουν πολλά δρόμενα και υπάρχουν και πολλά θεατρικά που τέλος πάντων προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά ότι αυτό που γίνεται είναι λάθος. Πραγματικά το παλεύουμε όσο μπορούμε. Αλλά να ξέρετε, θεωρώ ότι πονηρά το Υπουργείο βρήκε αυτή την ευκαιρία που είναι όντως μείζον πρόβλημα και καλά κάνει και το κοιτάζει για να το λύσουμε μέσα από τα σχολεία. Την ενδοοικογενειακή βία, τη βία στο σχολείο. Το bullying, το ψυχολογικό bullying που γίνονται όλα αυτά, έτσι, και δυστυχώς αυξάνεται, ναι μεν, αλλά δεν το καταπολεμάς όταν με τις ουσίες μέσα σε ένα τα έχετε σχέδιο. Πει όλα. Θα κάνουμε κουβέντα για αυτό όταν του πρέπει σε μία άλλη ευχαριστώ. Εκπομπή. Λοιπόν, καλά. Κύριε Δερνιζάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημερίζω ευθύς αμέσως και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, κύριο Στέλιο Βοριά. Καλημέρα σας, πώς είστε κύριε Βοριά? Καλή σας μέρα κύριε Δουργεράκη, σας ο ακροατές. Πάμε τώρα να ακούσουμε εσάς. Συμμετέχουμε εννοείται στην 24ωρη παιδιακή κινητοποίηση που προκήρυξε με ομόφωνη απόφαση, με απόφαση του συνεδρίου ΓΕΣΕΕ, μαζί με την ΑΔΔΗ. Σε μια κινητοποίηση που για άλλη μια φορά θα εκφράσουμε όχι μόνο τη θλίψη μας αλλά την οργή μας για την ατιμωρησία που υπάρχει, για αυτά που ακούμε. Εδώ πέρα φύγανε νέα παιδιά, φύγανε γονείς, χάσανε τα παιδιά τους και κάποιοι εξακολουθούν να, αντί να δουν τις πραγματικές αιτίες, γιατί όλοι ασχολούνται με το δέντρο, δηλαδή το σταθμάρχη, τους υπόλοιπους που έχουν ευθύνες, που φυσικά αν έχουν θα πρέπει να πληρώσουν, δεν το συζητάμε, αλλά από εκεί και πέρα χάνουμε το δάσος, τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν και δεν βλέπουμε ένα εισαγγελέα να καλεί όλους αυτούς τους υπουργούς που διατέλεσαν, όπου για 20 χρόνια είχαν αγορασμένο με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενο ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου κίνησης των τρένων και δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το δυστύχημα, όπως είχαμε και τα προηγούμενα, μην ξεχνάμε το Μάτι, μην ξεχνάμε την πυρκαγιά στην Ηλία, μην ξεχνάμε τις πλημμύρες στη Μάντρα Αττικής, μην ξεχνάμε το Σεμίνα. Έχει πια κουραστεί η ελληνική κοινωνία να βλέπει αυτή την ατιμωρησία που υπάρχει και αυτό το μόνο που βλέπουμε μέσα από τα πάνελ, να ρίχνουν ένας ευθύνες στον άλλον χωρίς να αναλαμβάνουν όλοι τους τις ευθύνες. Σε αυτή την περίπτωση ο βασικός κατηγορούμενος θα είπε να ήταν ο κύριος Καραμαλής, ο παραιτηθής υπουργός ένας μήνας πριν παρακαλώ από τις εκλογές, 1,5-2 μήνες. Δεν μας στάνει αυτό, δεν μας στάνει μια συγγνώμη από τον κύριο Μητσοτάκη. Εδώ πέρα πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες που έχουν αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και αυτό ζητάνε όχι μόνο οι γονείς αλλά και οι ψυχές αυτών των παιδιών που φύγανε άδικα, πραγματικά άδικα, γιατί αυτοί αποτελούν και το μέλλον αυτής της χώρας. Στις 11 το πρωί αποκινούμε την ΑΔΔΗ συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από όλα τα συνδικάτα και τις ομοσπονδίες. Υπάρχουν αλλαγές, θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, ενδεχόμενα για εκείνους που δεν το έχουν ακούσει, αλλαγές σε δρομολόγια πλοίων και αεροπλάνων, διότι και οι ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας συμμετέχουν και η ποινιό συμμετέχει. Νέα 24ωρη απεργία σήμερα και των σιδηροδρομικών και στην Αθήνα επίσης υπάρχουν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων και στα λοιπά μέσα ενημέρωσης τα οποία είναι κρατικά, έτσι. Έτσι, είναι πανελλαδική. Τα μηνύματα δείχνουν ότι θα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη
κινητοποίηση ανάλογη με την προηγούμενη συγκέντρωση, ανάλογη με αυτές τις συγκεντρώσεις που γίνηκαν το 2012. Η κυρία Δουλγεράκη έχει ξεχυλήσει το ποτήρι. Βλέπουμε να έρχονται και μείζων κοινωνικά ζητήματα. Ναι, είναι αυτό, είναι αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο από τον κύριο Δερμιτζάκη, ότι η τραγωδία στα Τέμπη ξεχύλισε το ποτήρι, γιατί είμαστε από τη μία κρίση στην άλλη εδώ και 13 χρόνια. Έτσι, έτσι έρχονται οι πληστηριασμοί, έρχονται τα κόκκινα δάνεια, έρχονται μείζων θέματα τα οποία εργασιακά, τα οποία έχουν να κάνουν με την αξιοπρέπεια πια των ανθρώπων, με την αξιοπρέπεια των οικοκυριών, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η αντίδραση από τον κόσμο, υπάρχει μια αντίδραση από όλους μας που θα φανεί για άλλη μια φορά στην πλατεία Ελευθερία σήμερα στις 11 η ώρα. Εδώ, κοιτάξτε, κοντά σας θα έχετε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων, του Δήμου Μινώα Παιδιάδος η Ελπίδα, διότι έχουν πει ότι θα πάρουν μέρος σε αυτό το συλλαλητήριο και μάλιστα μέσα από ένα κάλεσμά τους είδα ότι καλούν και όλα τους τα μέλη που το επιθυμούν να πάρουν μέρος σε αυτή την κινητοποίηση, γιατί το μότο τους και το σύνθημα, το μήνυμα που στέλνουν είναι ότι οι ζωές μας είναι πάνω από τα κέρδη τους. Τώρα λέμε για τις τραγωδίες, να μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν μέρος σε αυτή την κινητοποίηση ακόμα και την ώρα που ζουν μέσα στους οικίσκους τους παίρνουν τους μισθούς, τους παίρνουν τα σπίτια για χρέη προς το δημόσιο, ακόμα και τα ερείπια ως φαίνεται. Κύριε Δουλιάκη, χθες μιλούσα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελπίδα. Εννοείται ότι το εργατικό κέντρο στέκεται δίπλα στους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου, αλλά βλέπουμε αυτό το παράλογο που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, αυτό το παράλογο που μας βγάζει έξω από τα ρούχα μας, δηλαδή ανθρώποι που βρίσκονται σε τραγική κατάσταση να προσπαθούν να μην έχουν αποζημιωθεί ουσιαστικά ακόμα για να μπορούν να σταθούν όρθιοι, και αν έρχονται κάποιες αποζημιώσεις αυτές να πηγαίνουν οι τράπεζες με κατόπιν φυσικά εντολών να κατασχέτουν αυτά τα χρήματα. Είναι απάνθρωπο, δεν μπορούμε να μην σταθούμε δίπλα σε αυτό το ζήτημα, και θα υπάρξουν και εκεί κινητοποιήσεις. Δεν θα αφήσουμε τίποτα από εδώ και στο εξής να πέσει χωρίς αντίδραση, χωρίς αγώνα, χωρίς να καταλάβει όποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο ότι έχει ευθύνες. Έχει ευθύνες προς τους πολίτες και κανείς δεν μπορεί να παίζει με την αξιοπρέπεια όλων, όλων των Ελλήνων αυτή τη στιγμή. Κύριε Βοριά, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, για την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε στην πορεία της ημέρας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.